αγαπητοί αδελφοί, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι αξιωματικοί, αγαπητά μας παιδιά, τον Αναστάντα Κύριο, οι άνθρωποι της εποχής του τον αμφισβήτησαν, τον κορόιδεψαν, τον περιέπαιξαν, έπειτα τον βασάνισαν, τον πόνεσαν, τον θανάτωσαν και τον έθαψαν. Όμως η αγάπη συγχωρεί, δεν εκδικείται. Η αγάπη αντέχει, ελπίζει, υπομένει. Αναστήθηκε από τον τάφο ο Χριστός. Επανήλθε στη ζωή μας, ξαναγύρισε η αγάπη στον κόσμο μας. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το συγκλονιστικότερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία και το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η Εκκλησία. Ή Χριστός, ούκ εγίγεται, ματέα η πίστη ημών, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Για τους μαθητές του Χριστού, η Ανάσταση είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Ο αγικώαμε, ο εωράκαμε τους οφθαλμίσιμων, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφισαν, αναγγέλλομεν ημί. Όλη η ζωή τους, η πορεία, το μαρτύριό τους είναι μαρτυρία της Αναστάσεως, μαρτυρία που έδωσαν όλοι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο αναμάρτητος Χριστός δεν ήταν δυνατόν να νικηθεί από τον θάνατο. Θάνατος αυτό και την κυριεύει. Μόνον όσοι ζουν μακριά από τον Χριστό φοβούνται το θάνατο. Για τους πιστούς, Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων. Η λέξη Πάσχα, αδελφοί, σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Το να ζεις το γεγονός της Αναστάσεως σημαίνει ότι ζεις το πέρασμα από τη ζωή της αμαρτίας, της αδικίας, της εχθρότητος, της φθοράς και του θανάτου, τη ζωή της αγιότητος, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αιωνιότητος, ότι ζεις στη καινούργια κτήση. Υποδούλωση και εξάρτηση από άλλους ανθρώπους, από ιδεολειψίες και συστήματα, από ουσίες και θεωρίες, βιασμοί και εξευτελισμοί της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι μερικά δείγματα του καθημερινού θανάτου που υφίσταται ο άνθρωπος. Μόνο η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να θανατώσει το θάνατο και να μεταδώσει τη ζωή. Και επειδή υπάρχει αυτή, αξίζει κανείς να ζει, να αγωνίζεται και να πεθαίνει. Στο δικό μας τόπο, στη δική μας ορθόδοξη παράδοση, η πίστη στην Ανάσταση, η αναφορά προς το Θεό, όχι τιμωρό και δικαστή, αλλά πατέρα, φίλο, αδελφό, ήταν ο άξονας που οργάνωνε τη ζωή και τη συνοχή μας. Αυτή η πίστη δίνει τη δική μας ταυτότητα. Εφέτος, αδελφοί, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να διαβάσουμε όσα κείμενα των προγόνων μας απετέλεσαν απόσταγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού. Να γονατίσουμε μπροστά στην Αγία πίστη μας. Να ξαναφέρουμε το φιλότιμο στη ζωή μας. Να σεβαστούμε τα όσια και τα ιερά της φυλής μας και να μην τα καταπατούμε.
να στηρίξουμε τις οικογένειές μας που δοκιμάζονται, να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, εμπνέοντάς τα με οράματα και ιδανικά, να χαμογελάσουμε με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας, να σταθούμε κοντά στον πόνο και στη δοκιμασία. Κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας πώς πρέπει να γιορτάσουμε την παράδοση, την Ανάστασή μας, την Ανάσταση του Χριστού μας. Επειδή ο λαός μας για 400 χρόνια και εμείς εδώ πάνω στη Μακεδονία και στη Θράκη για 500 χρόνια, ο λαός έζησε μια τέλειωτη Μεγάλη Παρασκευή και ήταν καρφωμένος πάνω στο Σταυρό της Δουλείας. Γι' αυτό ξέρει να γιορτάζει, να πανηγυρίζει, να χαίρεται την Ανάσταση του Χριστού. Να παρακαλέσουμε, αδελφοί, τον Αναστάντα Κύριο και Θεό μας να απαλλάξει τον πλανήτη μας από τη μάστιγα της πανδημίας, να θεραπεύσει τους νοσούντας πατέρας και αδελφούς μας, να αναπαύσει όσους έφυγαν για την αιωνιότητα, να θωρακίσει με υγεία και υγεία τους γιατρούς και νοσηλευτές που αυτή την ώρα βρίσκονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα κοντά στο νοσούντα αδελφό μας. Να αντλήσουμε οράματα από την ένδοξη ιστορία μας και την ορθόδοξη παράδοσή μας και όχι από τα θολά νερά που πολλές φορές κυκλοφορούν.